Πάμε τώρα σε ρεπορτάζ τοπικής επικαιρότητας. Θα πάμε στη Σιτία, καθώς εκεί ο Δήμος έχει προκηρύξει ένα πολύ σημαντικό έργο που αφορά την αναβάθμιση δύο από τις πιο γνωστές περιοχές, δήμαρχες σε παγκρίτο επίπεδο. Να σας καλησπερίσω, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης, ο Δήμαρχος Σιτίας. Καλησπέρα, τι κάνει. Δύο περιοχές λοιπόν, η περιοχή του Κουρεμένου και της Χιώνας, σωστά? Σωστά, όπως το είπατε. Οπότε αναβαθμίζεται κατά κάποιο τρόπο την πρόσβαση στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι ένας δρόμος που συνδέει τις δύο αυτές περιοχές, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μια χωμάτινη διαδρομή. Όπως είπατε και εσείς, είναι μια περιοχή η οποία είναι εξελισσόμενη τουριστικά. Εκτιμώ ότι είναι η υποχρέωση όλων μας ένα έργο το οποίο το απαιτούσε πολλά χρόνια τώρα η τοπική κοινωνία. Θα αλλάξει την εικόνα, θα αλλάξει την προσβασιμότητα, θα αλλάξει τη λειτουργικότητα του χώρου. Και να πούμε ότι συγχρόνως, ας πούμε, με την ασφαλτόστρωση του δρόμου θα γίνει και ένα κομμάτι συνέχειας ενός πεζοδρόμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Κουρεμένου, που φαντάζομαι ότι το ξέρετε όλοι. Ναι. Θα επεκταθεί ο συγκεκριμένος πεζόδρομος, άλλα 180 μέτρα περίπου. Θα γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις σε ό,τι έχει να κάνει με χώρους ξεκούρασης, με φωτισμό κτλ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει την εικόνα που έχει ανάγκη στη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα. Χρονοδιάγραμμα. Μένει η προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Είναι όλα έτοιμα, έχουν πάρθει οι αδειοδοτήσεις. Ξεκινούμε την αδειοδοτική διαδικασία. Ξέρετε, επειδή δυστυχώς ακόμη λόγω κορονοϊού έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στις εργολαβίες, οι οποίες οι αιτήσεις πρέπει να γίνουν αποδεκτές από εμάς, τουλάχιστον των εργολάβων. Εκτιμούμε ότι δεν θα έχουμε καθυστέρηση. Μάλιστα. Η κίνηση τώρα, η τουριστική κίνηση στη Σιτία, θέλω και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, Δήμαρχε. Είναι νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα? Η αλήθεια είναι ότι είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Περιμένουμε όλοι μας, φαντάζομαι, τα καλά νέα από την περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας. Ξέρετε, είναι καθοριστικός παράγον η επισκεψιμότητα των Βρετανών. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό των επισκεπτών της Κρήτης, ναι, όπως και της περιοχής της δικιάς μας. Καθορίζουν εμπολείς τους προορισμούς και τη σχέση που υπάρχουν μεταξύ των προορισμών και των ταξιδιωτικών πρακτόρων. Ελπίζουμε ότι αρχές Ιουλίου θα έχουμε καλά νέα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή η περίοδος στη Σιτία, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, είναι αρκετά καλή η επισκεψιμότητα. Υπάρχει εγχώριος τουρισμός, να το πούμε. Υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα από την περιοχή τη δικιά σας. Τώρα το τριήμερο υπάρχουν πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα από τα καταλήματα, από τα Airbnb, τα μικρά ξενοδοχεία κλπ. Και εκτιμούμε ότι και αυτό το τριήμερο θα δώσει έτσι μια μεγάλη ανάσα στην τουριστική περιοχή και στην επισκεψιμότητα του τόπου. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν.